Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο του Κοπανού. Τετάρτη σήμερα, λίγο πριν το φιλικό της ομάδας με τον γάστρο του χωρίου. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Μαζί μας είναι ο Κώστας Μποζίνης. Ίσως, αν δεν απατώμε, ο πιο νεαρός παίκτης που έχει, που παραλαμβάνει βραβείο MVP τη φετινή χρονιά. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για αυτή την βράβευση. Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά ξεχωριστή για σένα, για να αναλογιζόμενη βεβαίως και την ηλικία. Έτσι, αναλογιζόμενη και την ηλικία των 16 ετών, που είναι αρκετά σπάνιο να εμφανίζεται αυτή την ηλικία ένας MVP μιας κατηγορίας. Πες μου λίγο για αυτή τη διάκριση και αν θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιους. Ναι. Σίγουρα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα. Είμαι μόλις 16 χρονών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναγνώστες Sports Hub που με επέλεξαν ως MVP της τελευταίας αγωνιστικής. Και επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και πάνω απ' όλα τη διοίκηση της ομάδας μου που στέκεται δίπλα. Όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα παιδιά. Σε όλη την ομάδα. Κώστα, ας δούμε λίγο την προσωπική σου παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα. Ο προπονητής έχει χρησιμοποιήσει φέτος αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στο τέλος κιόλας υπήρχε και η δυνατότητα για να χρησιμοποιηθούν κι άλλοι. Εσύ πήρες αρκετά λεπτά συμμετοχής. Δώσε μου έτσι λίγο την δική σου εικόνα, όπως είδες εσύ τον εαυτό σου μέσα στον Γάσκο Πανού. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι πήρα αρκετά στοιχεία από αυτή τη χρονιά. Ήμουν από την πρώτη στιγμή εδώ στο γήπεδο, δούλευα, ακολουθούσα τις οδηγίες του προπονητή μου και αυτό συνεχίζω να κάνω ακόμα και τώρα, γιατί σίγουρα μπορούμε πολλά περισσότερα. Αλλά θεωρώ ήταν μια ικανοποιητική χρονιά. Μπράβο, Κώστα. Και πάμε μια τελευταία ερώτηση κλείνοντας να πούμε για την ομάδα. Παρουσίασε μια αξιοσημείωτη ισορροπία, είτε στην άμυνα και στην επίθεση και γενικότερα στο πρωτάθλημα. Κάποιοι περίμεναν περισσότερα, κάποιοι περίμεναν λιγότερα. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Τη δική σου την άποψη για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, σίγουρα μην ξεχνάμε πως είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα με καινούριους παίκτες. Περισσότεροι είναι νέοι παίκτες, τα παιδιά εδώ πέρα. Λίγοι είμαστε εμείς που είμαστε κάποια χρόνια εδώ. Ο προπονητής νέος. Δουλέψαμε όλοι μαζί. Μας χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να βρεθούμε μεταξύ μας. Να προσαρμοστείτε βεβαίως. Κάναμε μια αξιοπρεπές πορεία όπως είπατε κι εσείς. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε το κάτι παραπάνω. Καθώς χάσαμε κάποιους θεωρητικά εύκολους βαθμούς. Και σε κάποια παιχνίδια θεωρώ ότι αδικηθήκαμε με βάση το αποτέλεσμα, ναι, σε σύγκριση με την απόδοση που είχε η ομάδα μας. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μήνυ συνέντευξη. Είσαι ακόμα πολύ μικρός, επομένως αυτό το βραβείο σίγουρα είναι το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Εύχομαι καλό καλοκαίρι πλέον και μια νέα χρονιά πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική για σένα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.